Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συνήθεις διακηρύξεις για την ισότητα των φύλων και τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αναθερμάνθηκαν, όχι τυχαία, με αφορμή τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Βέβαια, όταν τα όργανα και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαγγέλουν στόχους για την ισότητα, στην ουσία θέτουν στόχους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το Βρετανικό Ινστιτούτο Ερευνών Δημόσιας Πολιτικής ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας εισαγωγικού επίπεδου, μερικής απασχόλησης και διοικητικές θέσεις εργασίας είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο ενός χειρότερου σεναρίου για την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Οι γυναίκες, οι νεότεροι εργαζόμενοι και οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι κινδυνεύουν περισσότερο από αυτήν. Σχεδόν 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη Βρετανία μπορεί να χαθούν από την αυτοματοποίηση. Αναλύοντας δε 22.000 εργασίες στην οικονομία που καλύπτουν κάθε τύπο εργασίας, το Ινστιτούτο δήλωσε ότι το 11% των εργασιών που εκτελούνται σήμερα από τους εργαζόμενους βρίσκονται σε κίνδυνο. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες θα επηρεαστούν σημαντικά περισσότερο, καθώς εργάζονται στα πιο εκτεθειμένα επαγγέλματα, όπως τα γραμματιακά και διοικητικά. Αυτές είναι πληροφορίες από την εφημερίδα Guardian. Ακούσαμε λίγο πριν λέξεις που τρομάζουν, γιατί είδαμε τον τρόπο που εφαρμόστηκαν αυτές οι λέξεις στην πράξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευέλικτες εργασιακές συνθήκες, καινοτόμες λύσεις, κράτος δικαίου. Οι λαοί βίωσαν τη μετάφραση αυτών των λέξεων στην πράξη. Ας μην μιλήσουμε για το κουμπί πανικού που αναφέρθηκε, όταν η γυναίκα που ζήτησε βοήθεια δολοφονήθηκε, επετράπη να δολοφονηθεί έξω από αστυνομικό τμήμα. Είναι μεγάλη παγκόσμια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και σε τι βαθμό θα επηρεάσει τεχνητή νοημοσύνη τον τομέα της εργασίας. Θα προκαλέσει στρατιές ανέργων, όπως εκτιμούν πολλοί αναλυτές, ή απλά θα οδηγήσει σε μετασχηματισμό των εργασιακών δεξιοτήτων, ώστε να μην χάνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Περίπου 40 έως 160 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως θα πρέπει να αναζητήσουν νέες εργασίες σε πιο εντατικούς τομείς που θα εμφανιστούν λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα όμως είναι να μην χρησιμοποιείται ο μανδύας της ισότητας για να λειτουργεί η πηξίδα για τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των μονοπωλίων. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την ισότητα των φύλων, οι επικλήσεις στα δικαιώματα των γυναικών, δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από το περιτύλιγμα εκείνης της πολιτικής που ευθύνεται για τις πολεμικές σειράξεις, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση και τις προσφυγικές ροές με θύματα γυναίκες και παιδιά. Οι δε δηλώσεις τους πως οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο ποσοστό της καταναλωτικής αγοράς και μια ηγετική ομάδα που περιλαμβάνει γυναίκες θα επιτύχει ευκολότερα την κατανόηση των γυναικών πελατών, αποκαλύπτει με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια περιερμηνίας το πραγματικό κίνητρο του ενδιαφέροντος. Να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε ως κοινωνία από τη νέα τεχνολογία, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή της. Η λύση δεν είναι να καθυλωθούμε στην παλιά τεχνολογία, ούτε να αντιμετωπίσουμε φοβικά την εκτεταμένη αξιοποίηση των ρομπότ στην παραγωγή. Αντίθετα, η σύγχρονη πρόκληση είναι να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της νέας τεχνολογίας, να εκμεταλλευτούμε την αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Λέμε δηλαδή πως η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία. Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται σαν να είναι η νέα καθολική τεχνολογία που θα επιδράσει με καταλυτικά θετικό τρόπο σε όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ισχυρισμός ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες οδηγούν σε ένα θαυμαστό νέο κόσμο, όπου η τεχνολογία επιτρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα, είναι μια θεώρηση των πραγμάτων που συσκοτίζει την πραγματικότητα. Η πολύ μεγάλη επίδραση, ωστόσο, που έχουν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας, εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η κρατική πολιτική έχει ασχοληθεί τόσο με αυτήν, τόσο διακριτά, όσο και ως τμήμα της ευρύτερης ψηφιακής πολιτικής της. Ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί όχι απλά συνιστόσα, αλλά μαζί με την πράσινη ανάπτυξη, εμβληματική πλευρά της αστικής πολιτικής τελευταίας δεκαετίας.
Σε ολόκληρο τον κόσμο πάντως, η συζήτηση για την ευθυγράμμιση των συστημάτων αυτών με κάποια γενικά κριτήρια ηθικής διωγγώνεται. Το βαθύτερο και το ουσιαστικό ερώτημα είναι ευθυγράμμιση και ρύθμιση με τις αξίες ποιου. Πώς συμβιβάζεται το αξιακό σύστημα του εκμεταλλευτή και του εκμεταλλευόμενου. Το ChatGPT εκπαιδεύτηκε σε 300 δισεκατομμύρια λέξεις ή 570 gigabyte δεδομένων από το διαδίκτυο. Το ζήτημα είναι ότι το ίδιο το διαδίκτυο είναι γεμάτο προκαταλήψεις. Επιπλέον, επειδή συλλέγονται δεδομένα από το παρελθόν, υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπαράγονται προκαταλήψεις που δεν αντικατοπτρίζουν την πρόοδο των κοινωνικών κινημάτων και φυσικά τη θέση της γυναίκας. Υπάρχει απάντηση στο αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, να βοηθήσει να εξαλειφθούν προκαταλήψεις και διακρίσεις κατά των γυναικών? Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε πως τόσο η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας, όσο και η ουτοπική προσδοκία της κοινωνικής ευημερίας που θα προκύψει τάχα αυτόματα από την τεχνολογική πρόοδο, αποτελούν τις δύο όψεις της ίδιας ανιστόρητης, εσφαλμένης θεωρητικής προσέγγισης. Το ζήτημα είναι ποιος και για ποια συμφέροντα καθορίζει τον προσανατολισμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Γιατί πίσω από τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστοτε ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί. Στην εποχή που αναπτύσσονται οι κβαντικοί υπολογιστές, οι υπερυπολογιστές, βλέπουμε να αυξάνει θεαματικά η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες να βελτιωθεί ριζικά η ζωή μας και στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Για πολλούς εργαζόμενους και εργαζόμενες, τα όρια μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου έχουν πλέον χαθεί. Το οκτάωρο που είχαν κατακτήσει με τους αγώνες τους, οι παππούδες τους, είναι συχνά άπιαστο όνειρο. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο μεγάλο μέρος καλείται να επιβιώσει με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο βάλτο της μόνιμης ανεργίας. Εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ πολύ.